Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Brexit, Μισελ Μπαρνιέ, προειδοποίησε ότι μπορεί να υπάρξουν κυρώσεις σε βάρος του Ηνωμένου Βασιλείου αν επιμείνει στο αμφιλεγόμενο σχέδιο του Πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον να παρακάμψει τμήματα της Συμφωνίας Διαζυγίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστήριξε ότι η εμπιστοσύνη ανάμεσα στις δύο πλευρές έχει τραυματιστεί σοβαρά. Σε ανακοίνωσή της, επισημαίνει ότι η Συμφωνία Αποχώρησης περιλαμβάνει μια σειρά από μηχανισμούς και νομικές λύσεις για την αντιμετώπιση παραβιάσεων των νομικών υποχρεώσεων που περιέχονται στο κείμενο, τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα ντραπεί να χρησιμοποιήσει. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι σχολίασαν ότι διακυβεύεται η φήμη του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Βρετανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι ο σχεδιαζόμενος νόμος που παρουσιάστηκε την Τετάρτη απλά ξεκαθαρίζει τις ασάφειες της Συμφωνίας Αποχώρησης και προστατεύει από ακραίες ή παράλογες ερμηνείες του Ιρλανδικού Πρωτοκόλλου που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σύνορα κάτω από την Ιρλανδική θάλασσα. Προσθέτει ότι η βασική προτεραιότητα του νομοσχεδίου του Μπόρις Τζόνσον που θα συζητηθεί την Δευτέρα στην Βουλή των Κοινοτήτων είναι η Ειρηνευτική Συμφωνία για την Βόρεια Ιρλανδία του 1998 που τερμάτισε δεκαετίες βίας. 5 εβδομάδες πριν την εκπνοή της προθεσμίας της 15ης Οκτωβρίου, η εξέλιξη αυτή επισκίασε τον 8ο γύρο διαπραγματεύσεων ανάμεσα στους επικεφαλείς διαπραγματευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βρετανίας, Μισελ Μπαρνιέ και Ντέιβιντ Φρόστ.